Διαβεβαιώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου. Ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Σε μια λιτή τελετή που δίρκησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, οι τέσσερις νέοι και οι δύο παλιοί υπουργοί, με τις νέες τους αρμοδιότητες, έδωσαν πολιτικό όρκο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας για πρώτη φορά, χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της Εκκλησίας. Πρώτος στο Προεδρικό Μέγαρο έφτασε ο Δημήτρης Βίτσας και τελευταία, ακριβώς στις 12.30, η νέα Υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τζούφη. Πρόεδρε, η Μερόπη θα προάγει τα γράμματα. Με ένα πατρικό χαστούκι χαιρέτησε ο Αλέξης Τσίπρας τον Άσο Ηλιόπουλο, ενώ ο νέος Υφυπουργός Πολιτισμού επέλεξε να κάτσει στη δεύτερη σειρά πίσω από το Φώτη Κουβέλη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι, να ξέρεις, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και πρέπει να ενημερώνεται απευθείας. Αμέσως μετά την ορκομοσία ακολούθησαν οι πρώτες υπογραφές με τον Πρωθυπουργό να καλεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Φώτη Κουβέλη αλλά και τον Δημήτρη Βίτσα για μια πρώτη σύσκεψη. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους υπουργούς στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ με τον νέο Υφυπουργό Πολιτισμού είχε τέτ-α-τέτ ο Γιάννης Δραγασάκης. Η Υφυπουργός Παιδείας ήταν η μόνη που κατά την είσοδό της με τον σύζυγό της δεν αρνήθηκαν να κάνουν μια δήλωση στην κάμερα. Είχα προσπαθήσει σε αυτήν την διαδρομή να είμαι η καλή μαθήτρια και στη συνέχεια να μπορέσω να ανταποκριθώ στους άλλους ρόλους τους οποίους είχα. Νομίζω ότι έχει όλα τα προσόντα και θα τα καταφέρει πάρα πολύ καλά. Την ίδια ώρα η Μερόπη Τζούφη δεχόταν τα πρώτα συντροφικά μαχαιρώματα με αφορμή παλαιότερη δήλωσή της. Είχε πει ότι το ατύχημα του γιου του κυρίου Βακάκη είχε ταξικά χαρακτηριστικά. Ότι τα πλούσια παιδιά με την Πόρσε σκοτώθηκαν και σκότωσαν και μια μαμά και ένα παιδάκι. Στην καθιερωμένη τελετή παράδοση παραλαβής, τα φώτα συγκέντρωσε το ζεύγος Παπαδημητρίου Αντωνοπούλου μετά και την επεισοδιακή παρέτησή τους για το επίδομα ενοικίου που ελάμβαναν. Το κλίμα στο Υπουργείο Οικονομίας ήταν βαρύ, με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου να εκφράζει το παράπονό του. Όπως όλοι ξέρετε, φεύγω σε μια κρίσιμη για την οικονομία περίοδο, κάτω από απρόσμενες περιστάσεις, χωρίς να έχω ολοκληρώσει πλήρως το έργο το οποίο ανέλαβα. Δεν ήρθε εδώ ούτε για χρήματα, ούτε για δόξα. Ήρθε σε μια στιγμή ακριβώς που η χώρα αυτή ζητούσε νέες δυνάμεις, νέες ιδέες. Τεταμένη ήταν η ατμόσφαιρα και στο Υπουργείο Εργασίας. Οι περισσότεροι από εσάς, ιδιαίτερα οι δημοσιογράφοι, θα περίμεναν από μένα να ακούσουν κάτι για τις συνθήκες υπό τις οποίες παραιτήθηκα. Λίγο αργότερα, στη συνομιλία της με δημοσιογράφους, παρέπεψε στον Πρωθυπουργό. Νιώθω πικρία για τον τρόπο που με αντιμετώπισαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι ικανοποιημένος ο Πρωθυπουργός με το έργο σας? Δεν ξέρω, ρωτήστε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Η συστηματική, αφοσιωμένη δουλειά τα 3 χρόνια, σχεδιάζοντας πολιτικές για την εργασία. Το ζήτημα της αντιμετώπισης ανεργίας είναι ένα ζήτημα συνολικό και βασίζεται πάνω σε ένα συλλογικό σχέδιο. Νωρίς το μεσημέρι, ο Κώστας Γαβρόγλου παρέδωσε το χαρτοφυλάκιο της παιδείας στη Μερόπη Τζούφη. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Αντώνης Ατζολέδος, που κάλυψε όλο τον ανασχηματισμό χθες. Μίνι ανασχηματισμό, ναι. Βέβαια, Αντώνη. Και πάμε λίγο να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που θέλησε να στείλει ο Πρωθυπουργός. Ναι, και εδώ καταρχάς επιβεβαιώθηκε το σενάριο που λέγαμε. Δηλαδή αυτό του διπλού ανασχηματισμού. Ένας μικρός τώρα και ένας μεγάλος ανασχηματισμός το Σεπτέμβριο του 2019. Εκλογικός ανασχηματισμός. Ουσιαστικά σημαίνει ότι κρατάει τους υπουργούς ένα με ένα κάρβουνα. Ακριβώς. Και τους λέει να είστε έτοιμοι για αξιολόγηση στο φθινόπωρο. Και αυτός ακριβώς ο ανασχηματισμός μέσω αυτού ήθελε ο Πρωθυπουργός να δώσει το μήνυμα ότι θα πάει μέχρι το τέλος της θητείας του, δηλαδή μέχρι το Μάιο του 2019 μαζί με τις ευρωεκλογές. Κάτι που πολλοί αναρωτήθηκαν τώρα ήταν γιατί ο Πρωθυπουργός δεν προχώρησε και σε άλλες αλλαγές. Υπήρχαν κάποια πρόσωπα τα οποία ήταν σχεδόν προφανές ότι δεν θα έβρισκαν την καρέκλα του σήμερα. Βολιδοσκοπήσεις ή ασύμφωνα με πληροφορίες έγιναν για μετακινήσεις εσωτερικές και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όμως φαίνεται πως θα ζήγησε όλο ο Πρωθυπουργός και είδε ότι ενδεχομένως να έχει μεγαλύτερη εσωστρέφεια, μεγαλύτερη γκρίνια. Οπότε αυτή τη στιγμή θέλησε να τα αποφύγει. Σε κάθε περίπτωση είδε ότι και οι επιλογές που έχει μπροστά του στο τραπέζι δεν είναι τόσες πολλές όσες θα ήθελε. Θέλει να φτιάξει μια ομάδα για τον εκλογικό ανασχηματισμό που λέγαμε το φθινόπωρο. Βεβαίως είναι και τα πολλά ανοιχτά μέτωπα, είναι η αξιολόγηση, είναι η έξοδος από το μνημόνιο, είναι και τα βαριά εθνικά θέματα που έχει μπροστά του. Μάλιστα. Τώρα, βεβαίως, όπως γίνεται σε κάθε ανασχηματισμό, βγαίνουν και ζυγαριές και μέσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα.
Οι 53, η εσωκομματική αντιπολίτευση ΣΥΑ, μας δηλώνουν ευχαριστημένοι από το γεγονός ότι ο Δημήτρης Βίτσας, που τον ήθελαν, πήγε στο συγκεκριμένο πόστο. Βεβαίως, χαμένοι βγαίνουν οι ΑΝΕΛ. Εκεί που είχαν 6 υπουργούς, έχασαν έναν, έχουν πλέον 5. Κάποια πρόσωπα τέλος που έπαιξαν και τελικά δεν είδαν υπουργική καρέκλα. Και έπαιξαν μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο κύριος Σεβαστάκης για το Υπουργείο Πολιτισμού, ο κύριος Ξηδάκης για το Υπουργείο Άμυνας, στη θέση του κυρίου Βίτσα. Από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός ήθελε να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών στο Υπουργικό Συμβούλιο, είχε ακουστεί η κυρία Βάκη. Και βεβαίως και ο κύριος Μαντάς για το πόστο του μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά και ο Θόδωρος Δρίτσας για το Πεντάγωνο. Μάλιστα, την επόμενη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.